παίρνουν τον αέρα και τα κύματα. Απ' τις πατρίδες που τα χρόνια σου κρατούσες, εδώ μας έχουνε μονάχα για τελείωμα. Λένε ότι αυτούς που αγαπήσαμε και δεν υπάρχουν πια ανάμεσά μας, τους κουβαλάμε συνέχεια μέσα μας σαν φυλαχτό. Και τον Μάριο Τόκα, τον δικό μας Μάριο, σαν φυλαχτό τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας. Γιατί ο Μάριος Τόκας δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης που έφτιαχνε τραγούδια και έκανε ολόκληρο τον ελισμό να τα τραγουδάει. Ήταν πρώτα και κύρια το χαρισματικό παιδί της Οδού Πατρών Γερμανού, που συνδύαζε πολλά πράγματα μαζί. Μια σπάνια ποιότητα χαρακτήρα, ένα αγνό πατριωτισμό, ένα καλοσυνάτο χαμόγελο, μια απίστευτη για την καλλιτεχνική του εμβέλεια και αξία απλότητα. Ναι, ο Μάριος Τόκας μεσουρανούσε με τη μουσική του και απογειωνόταν με την απλότητά του. Φέτος κλείνουν 11 χρόνια από τη φυσική απουσία του. Τον χάσαμε τόσο προώρα και αναπάντεχα σε ηλικία μόνον 54 χρόνων. Ωστόσο, ποτέ δεν τον ξεχνάμε, ποτέ δεν το βγάζουμε από τη σκέψη μας. Εξάλλου οι νότες του, όπου και αν βρισκόμαστε, καθημερινά μας συντροφεύουν. Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, απόψε η Λεμεσός, η γενέτειρα πόλη του Μάριου Τόκα, που τόσο πολύ την αγάπησε και τόσο πολύ τον αγάπησε, τιμά τη μνήμη του, όπως κάνει εξάλλου τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν ταιριάζουν τα νεκρολούδα στο Μάριο Τόκα. Και είμαστε βέβαιοι ότι με την ίδια απλότητα και ταπεινότητα, κάπως έτσι θα ήθελε να το θυμάται και να τον τιμά η πολιτεία, ο απλός κόσμος, αλλά και οι φίλοι και συνεργάτες του. Μέσα από ένα μελωδικό περιδιάβασμα, μια μουσική παράσταση πλημμυρισμένη από τις δικές του νότες. Νότες και τραγούδια που υμνούν την πατρίδα, τον άνθρωπο, τον έρωτα, τη ίδια τη ζωή. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλέσω τώρα στο βήμα τον αδερφό του Μάριου, Νίκο Τόκα. Κύριε Πρόεδρε, φίλε Δήμαρχε Λεμεσού, φίλες και φίλοι. Είναι με πολύ συγκίνηση που και φέτος εμείς τα αδέρφια του Μάριου διοργανώνουμε το μουσικό αυτό μνημόσυνο για να τιμήσουμε τη μνήμη του. Δεν σας κρύβω ότι όσο περνά ο καιρός τόσο περισσότερο νιώθουμε ότι μας λείπει ο Μάριος. Και αν υπάρχει κάτι που μας παρηγορεί από την ανεπάντηχη απώλειά του, είναι αυτή η αγάπη όλων εσάς, όλου του κόσμου γενικότερα προς το έργο και την προσφορά του, μια αγάπη και εκτίμηση που εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Ο Μάριος μας δεν έγραφε τραγούδια για να ξεχωρίζει. Έγραφε τραγούδια για να ενώνει και να φτιάχνει παρές, όπως συχνά έλεγε και ο ίδιος. Και απόψε είμαι σίγουρος, ο Μάριος εκεί που βρίσκεται δεν θα νιώθει μοναξιά. Αντίθετα, θα είναι πολύ χαρούμενος, γιατί εδώ, σε αυτό το χώρο που φέρει και το όνομά του, βρίσκονται οι φίλοι του, συνεργάτες του, όλοι εσείς που αγαπήσατε τη μουσική του και σαν μια μεγάλη χοροδία θα τραγουδήσετε τις μεγάλες του επιτυχίες. Εμείς, τα αδέρφια του Μάριου, είμαστε πολύ περήφανοι για αυτόν. Αλλά νιώθουμε και αυξημένη την ευθύνη που μας βαραίνει, γιατί εμείς εισπράττουμε την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του. Από εμάς περιμένουν όσοι τον αγάπησαν να τα φυλάξουμε και να αναδείξουμε το έργο του. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, προχωρώντας ήδη στην υλοποίηση της ιδέας για το Μουσείο Μάριου Τόκα στη Λεμεσό, όπου είμαστε σίγουροι ότι τόσο η κυβέρνηση, όσο και ο Δήμος Λεμεσού και άλλοι φορείς θα συνδράμουν στην προσπάθειά μας αυτή. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, η οικογένειά μας σας απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πάντα στέκεστε τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και η κυβέρνησή σας δίπλα μας σε κάθε προσπάθεια που κάνουμε για να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του Μάριου. Γνωρίζω ότι αλλάξετε πολλά ραντεβού για να είσαστε απόψε μαζί μας. Να είστε πάντα καλά, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει επίσης να πω ότι χωρίς την οικονομική στήριξη του Υπουργείου Οικονομικών, ποτέ δεν θα γινόντουσαν τέτοιες εκδηλώσεις. Θερμές ευχαριστίες και στον Δήμαρχο Λεμεσού Νίκο Νικολαίδη, ο οποίος για όσους δεν το γνωρίζουν, με τον Μάριο αναγιώθηκαν όχι μόνο στην ίδια γειτονιά, αλλά στην ίδια αυλή. Φίλε Νίκο, χίλια ευχαριστώ και να είσαι πάντα καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όλοι τους αγκαλιάζουν κάθε χρόνο την εκδήλωσή μας και ο καθένας με τον τρόπο του συμβάλλουν στην επιτυχία της. Ευχαριστώ επίσης τον Αντιδήμαρχο Νίκο Σίκα, τον Δημοτικό Ταμείο Φίλιππο Χριστοδούλου και την Σκεύη Αντωνιάδου για την παρουσίαση του απόψινού προγράμματος.
Νιώθω την ανάγκη εδώ να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου στον προηγούμενο Δήμαρχο Φίλων Ανδρέα Χρήστου και στο Δημοτικό του Συμβούλιο, οι οποίοι και αυτοί πάντα με την ίδια θέρμη αγκάλιαζαν την εκδήλωση τιμής και μνήμης προς τον Μάριό μας. Ευχαριστούμε επίσης τον διαχρονικό χορηγό μας, τον ΟΠΑΠ Κύπρου, αλλά και τη Σχολική Εφορία Λεμεσού, η οποία και αυτή διαχρονικά στηρίζει την εκδήλωση. Φίλε Πρόεδρε της Σχολικής Εφορίας Ντίνο Έλληνα, σε ευχαριστώ πολύ. Απόψε όμως έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας δύο από τους κορυφαίους στιχουργούς της Ελλάδος, με τους οποίους ο Μάριος είχε την ευλογία να συνεργαστεί, τον Φίλιππο Γράψα και τον Ανδρέα Νεοφυτίδη. Φίλιππε και Ανδρέα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Για τους τραγουδιστές μας και τους οργανωπαίχτες μας δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Κούκα, Διονυσίου, Κωνσταντίνα και Κώστας Χατζηχριστοδούλου είναι ονόματα τα οποία από μόνα τους τα λένε όλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη χοροδία του Άρη, Μιχτή και Παιδική, και στον μαέστρο της Σόλωνα Κλαδά, η οποία μόνιμα πλέον συμμετέχει στις εκδηλώσεις μας. Τέλος, ευχαριστίες στο Capital και στο φίλο Αχιλιά Δημητρίου που ήταν η χορηγή επικοινωνίας της εκδήλωσης, καθώς και στο ΡΙΚ και στον πρόεδρο του Ιδρύματος φίλο Ανδρέα Φράγκο που βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλέσω τώρα στο βήμα τον Δήμαρχο Λεμεσού, κύριο Νίκο Νικολαίδη, για να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για ακόμα μια χρονιά η αγάπη μας για τον Μάριο Τόκα αποδείχτηκε πολύ μεγάλη για να χωρέσει στο κυποθέατρο αυτό που φέρει το όνομά του. 11 χρόνια από τότε που έφυγε, και τα τραγούδια του Μάριου συνεχίζουν να αγγίζουν το ίδιο δυνατά, το ίδιο γλυκά της καρδιάς μας. Ο μεγάλος μας μουσουργός, που αγαπήθηκε από όλους στην Κύπρο και Ελλάδα, ιδιαίτερα όμως από εμάς τους συμπολίτες του εδώ στη Λεμεσό, εξακολουθεί να είναι ανάμεσά μας με την ανεπανάληψη μουσική του. Ο Μάριος Τόκας, εκτός από κορυφαίος μουσικοσυνθέτης, υπήρξε ταυτόχρονα και ένας μεγάλος οραματιστής. Βαθιά δημοκρατικός και πολιτικοποιημένος, ύμνησε με τη μουσική του τα ηρωικά παιδιά της ΕΟΚΑ, ύμνησε τον αγώνα ενάντια στην κατοχή, ύμνησε την αγάπη για την επανενωμένη πατρίδα. Ευαίσθητος και ανθρώπινος, ύμνησε τη φιλία, τον έρωτα, τη ζωή. Ύμνησε τον άνθρωπο, αλλά και τον Θεό και την Παναγία. Η μουσική του υπήρξε αριστουργηματική, γιατί ήταν ένας σπάνιος συνδυασμός μουσικής αρτιότητας και πλατιάς λαϊκής αποδοχής. Αν και έφτασε στα πιο ψηλά σκαλοπάτια της καταξίωσης, παρέμεινε σε όλη του τη ζωή ο σεμνός έφηβος από τη Λεμεσό, με τη μεγάλη καρδιά και με τη μεγάλη αγάπη για την πόλη του και για τους συμπολίτες του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νίκο και τη Σκεύη. Που με την αγάπη τους για τον αδερφό τους μας χαρίζουν κάθε χρόνο τα τελευταία 11 χρόνια την ευκαιρία να χαρούμε ανεπανάληπτες συναυλίες με τη μουσική του Μάριου. Τους ευχαριστούμε γιατί μας δίνουν την ευκαιρία να τιμήσουμε τον μεγάλο συμπολίτη μας με τον πιο μοναδικό τρόπο που μπορεί να κρατήσει τη μνήμη του αθάνατη, τραγουδώντας τα τραγούδια του. Οι συναυλίες αυτές είναι κατάθεση ψυχής, αγάπης και τιμής προς έναν άνθρωπο που τον αισθανόμαστε όχι απλά ως συμπολίτη μας, αλλά ως φίλο και ως αδελφό. Είναι γι' αυτό που οι εκδηλώσεις αγάπης προς τον Μάριο δεν θα σταματήσουν ποτέ όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που τον αγαπούν και τραγουδούν τα τραγούδια του. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού ευχαριστώ όλους τους συντελεστές της απόψινής εκδήλωσης, τους αγαπημένους σε όλους μας ερμηνευτές, τις χοροδίες του Άρη και τους στιχουργούς των τραγουδιών του Μάριου που είναι απόψε μαζί μας. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Την απόψινή μεγάλη εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Μάριο Τόκα τιμάμε την παρουσία του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, τον οποίο και καλώ στο βήμα. Πιστώσε φέτος το ραντεβού μου και είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά αλλά και συγκίνηση που παρευρίσκομαι για άλλη μια χρονιά μαζί σας σε αυτό το ξεχωριστό μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην αξιομνημόνευτη μορφή του δικού μας Μάριου Τόκα. Ένα μουσικό ταξίδι με τις δικές του αγαπημένες μελωδίες αλλά και τις ξεχωριστές ερμηνείες σημαντικών
συνθετών και καλλιτεχνών, αλλά και των στιχουργών που συνέβαλαν σημαντικά, ώστε ο Μάριος, μελοποιώντας τους στίχους, να μας χαρίσει σε ολόκληρο τον ελληνισμό, όχι μόνο στην ιδιαίτερη του πατρίδα, αυτές τις μελωδίες που τραγουδήσαμε, θα τραγουδούμε και θα τραγουδούν οι επόμενες γενιές. Ένα ταξίδι μέσω του οποίου θα αναβιώσουμε μνήμες και εικόνες της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και τη μεγάλη και ανεκτήμητη αξία προσφορά του Μάριου στον πολιτισμό του τόπου μας. Αναντίλεκτα, το παραδειγματικό ήθος και η σεμνότητα του Μάριου, η καταξιωμένη του πορεία ως σπουδαίου συνθέτη, αλλά και η τεράστια κληρονομιά που άφησε πίσω του, αποτελεί σημείο αναφοράς, έμπνευσης και δύναμης για κάθε γενιά. Προπάντων όμως, η μουσική αυτή κληρονομιά, διαποτισμένη σε μεγάλο μέρος από το πάθος της ελευθερίας, συνιστά για τον καθένα από εμάς υπενθύμηση, αλλά και παρακαταθήκη του αγώνα, για ως τον αγώνα του Μάριου, ως γνήσιου και ευαίσθητου πατριώτη για την επανένωση του νησιού μας. Ο Μάριος Στόκας, ένθερμος υπερασπιστής της ειρήνης, φανερά επηρεασμένος από την κυπριακή τραγωδία, αλλά και την επιδίωξη για αρμονική συμβίωση στην δοκιμασμένη μας πατρίδα, καλλιέργησε μέσω του δημιουργικού του ταλέντου την ελπίδα για τον τόπο μας, την ενότητα, την πίστη, τον αγώνα, τη φιλία, την αγάπη. Φίλες και φίλοι, είναι ηθική υποχρέωση και καθήκον μας. Καθήκον απέναντι στον τόπο αλλά και στις μέλουσες γενιές να διαφυλάξουμε, να αξιοποιήσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε τη μνήμη, τις αρχές και τις αξίες του Μάριου Τόκα, το μουσικό του έργο, τον πολιτιστικό αυτό θησαυρό αλλά και την φορτισμένη με αγάπη λαχτάρα του, να ζήσουμε σε συνθήκες ειρήνης σε αυτή την πολύπαθη πατρίδα. Αυτό είναι άλλωστε το όραμα της διάδοσης και περαιτέρω ανάδειξης του έργου ως μέσο πνευματικής καλλιέργειας των νέων μας που υπηρετούν οι ποικίλες στοχευμένες δράσεις με επίκεντρο την δημιουργία του Μάριου Τόκα που αναπτύσσει το Υπουργείο Παιδείας ιδιαιτέρως μέσα από τον θεσμό των μουσικών σχολείων. Φίλες και φίλοι, το κατάμεστο απόψε κυποθέατρο Λεμεσού Μάριος Τόκας, πέραν της φανερής αγάπης και εκτίμησης στην προσφορά του Μάριου στην πατρίδα και τον πολιτισμό, δεν αποτελεί παρά απτή επιβεβαίωση ότι ο Μάριος Τόκας διατηρεί και θα διατηρεί αναλύωτο το αποτύπωμα του στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε Νίκο και Σκεύη που κάθε χρόνο μας δίνετε αυτή την εξαίρετη ευκαιρία. Thank you.
να ήμουν εκεί κοντά σας, μα ένα ζήτημα υγείας δεν μου το επέτρεψα. Ήθελα να πω ζωντανά εδώ στον τόπο του, στις ρίζες του, δύο λόγια για το φίλο μου, τον Μάριο Τόκα. Το γελαστό παιδί, γιατί για μένα αυτός ήταν ο Μάριος. Ο χαρούμενος, ο πράος, ο αυθόρμητος, ο φίλος, ο συνεργάτης, ο άνθρωπος, ο πατριώτης. Το Μάριο το γνώρισα πρώτα μέσα από τα τραγούδια του, τα τραγούδια της παρέας που άκουγα στο ραδιόφωνο. Οι μελωδίες του με άγγιζαν πολύ. Είχα μια φρεσκάδα που μου θύμιζαν Ιόνιο. Έτσι θέλησα να το γνωρίσω και του τηλεφώνησα. Και ο Μάριος το άκουσμα του ονόματός μου μου είπε «Σε περίμενα». Αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα και συγχρόνως ένα γλυκό καλωσόρισμα. Έτσι απλά βρεθήκαμε στο φοιτητικό του διαμέρισμα στη Ζωγράφου να γράφουμε τραγούδια. Εγώ στο τραπεζάκι μου πλάι στο πιάνο να σκαρώνω κάποιο στίχο και ο Μάριος να χάνεται στις μελωδίες πότε με το πιάνο, πότε με την κιθάρα. Ώρες ατέλειωτες μαζί να κάνουμε παρέα, να δουλεύουμε τα τραγούδια μας με καφέ ή δύο ποτηράκια κρασί, ένα μεζέ από χαλούμι, βασιλικό από τον μπαλκόνι του. Έτσι μερακλής ήταν ο Μάριος. Ώρες καρδιάς, ώρες μαγικές, ζεστές, δημιουργικές. Θύμισες όμορφες που έχουν μείνει στην καρδιά μου ζωντανές. Έτσι γεννήθηκαν οι επιτυχίες μας που έγιναν χρυσή και πλατινένιοι δίσκοι. Τραγούδια πρίκα που έλεγε και ο Μάριος που έμειναν στο χρόνο. Τραγούδια που εσείς αγαπήσατε και εσείς τα κάνατε επιτυχίες. Νιώθω τυχερός και ευλογημένος που γνώρισα τον Μάριο. Είναι που θα μένει ένα μεγάλο κεφάλαιο στο τραγούδι αλλά και στην καρδιά μου. Χίλιες ευχές και χίλιες προσευχές. Μάριε μας λείπεις. Αθάνατος. Και φυσικά θα δώσουμε το βήμα τώρα στον κύριο Ανδρέα Νεοφυτίδη. Εξοχότατε πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Δήμαρχε, έντιμοι βουλευτές, φίλοι, συμπολίτες και φίλες. Δεν ακούτε τώρα, ακούτε. Λοιπόν, είναι όντως μεγάλη η χαρά δική μου και του φίλου που του γράψα που βρισκόμαστε απόψε μαζί σας. Αυτές οι συναυλίες, οφείλουμε να το πούμε, χαρακτηρίζονται από μια λιτότητα, από μια αφιλοκέρδεια και μια ουσιαστικότητα. Αγγίζουν την ουσία του θέματος, αγγίζουν τον ίδιο τον Μάριο, τον τρόπο που δούλευε, τον τρόπο που προσέγγιζε την τέχνη, τον τρόπο που έγραφε μουσική. Έπαινος επίσης αξίζει και στους σημαντικούς χορηγούς αυτών των συναυλιών, οι οποίες εύχομαι να εξακολουθούν να διοργανώνονται. Εγώ γνώρισα τον Μάριο παλιά, από μικρό, από την ίδια γειτονιά. Στην ίδια γειτονιά ζούσαμε. Εγώ ζούσα δίπλα από το Λανίτιο, εκεί μεγάλωσα. Αυτός από την άλλη μεριά του Άριελ, στην Πατρών Γερμανού. Και μαζί αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε, η πρώτη μας συνεργασία. Πάει πίσω στο 1973, παρακαλώ. Όταν άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια, είχε ήδη συνθέσει, θυμάμαι, όντας φαντάρος και μαθητής και φαντάρος, το πρωινό άστρο του Γιάννη Ρίτσου. Και τότε μου ζήτησε, γιατί και εγώ τότε είχα αρχίσει να γράφω κάποιους στίχους, ποίηση βασικά, μου ζήτησε να γράψω στίχους για τραγούδια, γιατί είχα γράψει τρία και τα μελοποίησε. Πολύ καλές μελοποίησεις, βέβαια σε ένα κλίμα θεοδωρακικό και δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς τότε. Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Μάνος Λοΐζος κλπ. Κλπ. Μετά χαθήκαμε, εγώ πήγα Γαλλία, αυτός πήγε Αθήνα μετά την εισβολή και ξαναβρεθήκαμε στου Ζωγράφου το 84-85 και εκεί ξανά άρχισε η συνεργασία μας, η οποία κατέληξε στη Λεωφόρο της Αγάπης το 87. Μετά συνεχίσαμε να γράφουμε όσα γράψαμε τελικά μέχρι το θάνατο του. Υπάρχουν και τραγούδια που είναι ακόμα στα σιρτάρια, εν πάση περιπτώσει. Ένα άλλο σημείο που θέλω να τονίσω και να θυμηθώ κιόλας είναι ότι όταν δουλεύαμε, και νομίζω αυτό το κάνει και με όλους τους άλλους στιχουργούς, πάντα η δουλειά του διαπνεόταν από ένα αέρα.
από μία άβρα. Εγώ του έλεγα αυτή είναι η άβρα της Λεμεσού. Η μουσική του είναι εμπνευσμένη και αποτυπώνει, αν θέλετε, το ύφος και το ήθος αυτής της αγαπημένης πόλης, της πόλης της Λεμεσού. Σας ευχαριστώ. Το βήμα στον κύριο Φίλιππο Γράψα. Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον δήμαρχο της Λεμεσού και όλους τους φίλους που είναι απόψε εδώ, εσάς. Θέλοντας να πω με την παρουσία του κυρίου του Προέδρου και του Δημάρχου, η παρουσία τους δείχνει ότι εκτός από την αγάπη τους για τον Μάριο, υποστηρίζουν και τον πολιτισμό. Κάτι πολύ αισιόδοξο. Πριν από 10 χρόνια ήμασταν πάλι εδώ. Συμμετείχαμε σε μια συναυλία που είχε διοργανώσει ο Κύπρος Τόκας, περίπου ένα χρόνο μετά την αναχώρηση του γιού του. Φεύγουν τα χρόνια, τρέχουν τα γεγονότα, φεύγουν οι άνθρωποι. Μα όχι όλοι, γιατί κάποιοι δεν φεύγουν ποτέ, όπως ο Μάριος Τόκας. Μπορεί το δέντρο της ζωής να φυλλωρωεί συνεχώς από το ασταμάτητο αεράκι της ματαιότητας, μπορεί το σύμπαν να μαζεύει ψυχές σε ένα δικό του αστερόσκο κόσμο, όμως η απόχη της μνήμης δεν αφήνει τους σπουδαίους να ξεφύγουν στη λύθη. Το 1991 η τύχη με έστειλε στους μουσικούς δρόμους που αυτός περπατούσε, ο Μάριος. Αυτός που αργότερα θα τον λογάριαζα αδελφό μου. Εγώ δεν τολμούσα να τον πλησιάσω. Επέμενε όμως ο κοινός μας φίλος, ο Διονύσης Θεοδόσης, να του πάει στίχους μου. Του έδωσα καμιά δεκαριά. Ανάμεσά τους τους αναζητώ σε Σαλονίκη ξημερώματα. Στίχος τον οποίο είχαν απορρίψει πολλοί συνθέτες. Θεωρώντας ότι είναι ποίημα και ως εκ τούτου αντιεμπορικό για τραγούδι. Εκείνος το λάτρεψε και το τοποθέτησε αμέσως στο πιάνο του. Από ό,τι μου έλεγε αργότερα, ένα δίστιχο που λέει «Βρες το μαχαίρι που στα δύο μας χωρίζει και έλα εδώ στον στεναγμό το μετερίζει», του θύμισε την πατρίδα του, την Κύπρο. Οπότε το «Σαν αναζητώ στη Θεσσαλονίκη» έχει σχέση και με την Κύπρο. Το μελοποίησε 3 φορές. Η τρίτη, η Φαρμακερή, είναι αυτό το ζεϊμπέκικο που αγαπήθηκε τόσο από τον κόσμο. Τότε ο Μάριος ήταν ήδη γνωστός και αγαπημένος με μεγάλες επιτυχίες από συνεργασίες κυρίως με τον Ανδρέα Νεοφυτίδη και τον Σαράντι Αλιβιζάτο. Έτσι μπήκα και εγώ στο κλαμπ των φίλων και συνεργατών του. Έζησα με τη συνεργασία μας πολλές ευτυχίες, μια και κάθε τραγούδι που γράφαμε ήταν και μια ευτυχία για μένα. Μεγάλος συνθέτης. Λες και ανάβλιζε από μέσα του μουσική. Πέρα από τις νότες όμως, ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει οικογένεια, φιλία, συναδελφοσύνη, Κύπρος πατρίδα. Ήξερε να χαμογελάει όταν εισέπρατε πίκρες. Και εισέπραξε πολλές πίκρες, όπως καλά γνωρίζουμε εμείς οι φίλοι του. Μας λείπει πολύ. Και αξίζουν έπαινοι στα αδέλφια του, που κάθε χρόνο τον τιμούν εδώ, στην πόλη της μουσικής, τη δικιά του Λεμεσό, χαρίζοντας μια βραδιά πλημμυρισμένη από τα τραγούδια του, αφιερωμένη σε εκείνον, τον πολυαγαπημένο της Κύπρου και της Ελλάδας, τον αξέχαστο Μάριο. Σήμερα την ορχήστρα βέβαια θα σας την παρουσιάσει ο μαέστρος, αλλά θέλω να πω ότι τα 4 αστέρια πρώτης γραμμής που θα τραγουδήσουν τα τραγούδια του, η Κατερίνα Κούκα, η Κωνσταντίνα, ο Στέλιος Διονυσίου και ο Κωστής Χατζηχριστοδούλου, ήταν καλλιτέχνες της καρδιάς του Μάριου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ απόψε και την Μάριου. Εδώ μας παίρνουν τον αέρα και τα κύμα απ' τις πατρίδες που τα χρόνια σου κρατούσες. Εδώ μας έχουνε μονάχα για θελήματα. Εσύ μιλάς για η βαλή κι ό,τι αγαπούς. Έρχεται άνοιξη χωρί
μιλάς και του τον είδα. Στον κόσμο αναζητούνται αγνοούμενοι. Η νύχτα πέσει με τους αγαπητικούς της κι όλο πιο λίγη το πρωί γελούν χαρούμενοι. Σ' αγαπούν, έρωτα μεγάλο, μα
Σε
σου πως την πάει η καρδιά μου και στιγμές σου σε θυμάμαι. Είχα να ξεχάσω μα συνηθίσα κοντά σου κι όλα επάνω σου με πάνε. Thank you.
αγάπη, μια ανατολή, μια λιχουδιά σαν το φιλί. Και του Θεού το βλέμμα σε μια κυρά προσωπιά στέλνει για φως. Μια αγάπη, μια ανατολή, σαν πλουμιστό παλιό χαλί και σαν τα ψέμα ρωτάει εδώ, ρωτάει εκεί, μην το δει το φυλακή για να έχει ο μόνος θέμα. Πώς φαίνεται το όνειρο σε μια καρδιά πατρίδα και ψάχνεις για ζωή μέσα στις τάχνες. Πώς κλαίνε τα φεγγάρια πάνω από την προποντίδα που οι θάλασσες δεν φέρνουν πια αργοτάχνες. Μια αγάπη, μια ανατολή της ερημιάς νεκρόπολη και της ζωής χρυσά. Σε δύσκολη πορεία με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Και ξέρω πως τα βράδια του στα στέκια κάνει εφόδος, που τραγουδάει του θάνατου κι αυτός. Εξόδου. Αφού τα βράδια δεν κοιτάμε το ίδιο αστέρι, αφού το χέρι σου αγγίζει άλλο χέρι, αφού τα όνειρά μου πια δεν κουμαντάρω, θα κάνω κάτι που πολύ θα το γουστάρω. Θα πηγωθώ σε κάποιο μπαρ, θα πιω ουίσκι μέχρι να μεθύσω, με κάποια που σου μοιάζει να τη δω, έτσι για να ξανακαρτήσω. Θα πηγωθώ σε κάποιο μπαρ, θα πιω ουίσκι μέχρι να μεθύσω, με κάποια που σου μοιάζει να τη δω, έτσι για να σ' αγαπήσω. Ο Ανδρέας ο Νεοφυτίδης. Τη μουσική την έγραψε ο ανιψιός του, ο Νεοκλής ο Νεοφυτίδης. Αυτό το τραγούδι
το συμπεριλάβαμε σε ένα δίσκο που κάναμε, ένα πολυσυλλεκτικό δίσκο που κάναμε με Κύπριους συντελεστές. Λέγεται σαν κλάμα. Μισό λεπτό όμως επιτρέψτε μου, επειδή χάθηκε στο κομπιούτερ, να το βρω. Μισό λεπτό. Ό,τι πέφτει κατά γης είναι το κλάμα της αυγής που δεν θέλει να φέξει. Κι ό,τι φεύγει στα ψηλά είναι το βλέμμα που μιλά χωρίς να βγάζει λέξη. Ήσουν όνειρο κι εσύ, στάλα από αίμα και κρασί που έσταζε στο χώμα. Τώρα τρέχει σε αυλές του παραδείσου αυγινές και τραγουδάς ακόμα. Μένει στην καρδιά είναι μια πίκρα Παναγιά που δεν λέει να κλάψει. Κι ό,τι στέκει και κοιτά είναι ένα χέρι που ζητά λευκό χέρι να ανάψει. Ήσουν όνειρο κι εσύ σαν από αίμα και κρασί που έσταζε στο χώμα. Τώρα τρέχει σε αυλές του παραδείσου αυγινές και τραγουδάς ακόμα. Thank you.
λατρεύω ξεχασμένη αποσκευή κι εσύ με πήρε. Κι εσύ με πήρε. Για να το